Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Γρόλιο να μας δώσει τα φώτα του ως συνήθως που τα καταφέρνει και ξέρει. Πάρα πολύ καλά. Χτύπησε και το κουδούνι. Ξέρουμε καλύτερα νομίζω. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λέγαμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα τους δικηγόρους, αλλά δεν ισχύει στην περίπτωση. Πώς δεν ξέρουμε, τι. Δεν τα ξέρουμε όλα εμείς, Εννοείται ότι τα ξέρουμε όλα. Κοίτα, ο Χρήστο Γρόλιο το έχει συναντήσει νομίζω. Αρκετούς συναδέλφους που νομίζουν ότι τα ξέρουν, τέλος πάντων. Εδώ χρειάζεται η βοήθεια νομικού στην απόφαση. Για να μας τα πει τα γράμματα πώς έχουν. Να μας πείτε ποια είναι η απόφαση. Αυτό που δημοσιοποιήθηκε είναι το διατακτικό των δύο αποφάσεων, γιατί έχουμε δύο αποφάσεις. Η μία αφορά την ένσταση που έγινε για την οριστική διακοπή του αγώνα και η οποία αναφέρει ότι ακυρώνεται η απόφαση των διαιτητών να προβούν στην οριστική διακοπή. Επιλέξει, αυτό αναφέρει. Και η άλλη απόφαση που σημαίνει ότι ο αγώνας διεξάγεται εκ νέου. Και το δεύτερο είναι ότι μειώνεται η ποινή της εισαγωγής αγώνων χωρίς θεατές από τρεις αγωνιστικές σε δύο. Ουσιαστικά, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, διαφοροποιείται η απόφαση των δύο αγωνιστικών από δύο σε μία που αφορά, γιατί είχαμε δύο σκέλη αφορά την τιμωρία για το κλεισμένο των θυρών. Το συμπέρασμα είναι ότι παίζει με την ΑΕΚ με κόσμο αέρας. Αυτές οι δύο αποφάσεις υπάρχουν, αυτά γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το σκεπτικό των αποφάσεων θα το έχουμε υπόψη μας την Δευτέρα, όταν θα καταγραφούν οι αποφάσεις. Μόνο το διατακτικό εστάλει αυτή τη στιγμή από το ΣΕΑΔ. Άρα, για να βοηθήσουμε έτσι και τον κόσμο, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα αν συνεχίζεται ή ξαναρχίζει το παιχνίδι ένα. Και δεύτερον... Ξαναρχίζει από την αρχή, θες να πεις. Ναι, από την αρχή. Ναι. Και υπό ποιες συνθήκες, εννοώ τον κόσμο. Ακριβώς. 100% δεν μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να φανταζόμαστε, αλλά τώρα... εγώ δεν θέλω να κάνω κάποια αναφορά σε αυτά που. Τώρα τι μπορούμε να πούμε, κύριε Γρόλιο. Ότι ο αγώνας κακώς διακόπηκε. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα ούτε φυσικά μηδενισμού και το παιχνίδι θα συνεχιστεί ή θα ξεκινήσει εκ νέου προκειμένου να δούμε ποιος θα είναι. Ναι, όχι, χωρίς διαζευτικά ή μέσα. Δηλαδή με σιγουριά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το μάτι. Μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξαναγίνει τώρα. Ακριβώς. Αν θα γίνει από την αρχή ή από το 19. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μηδενίζει το Άρης, ας πούμε, έτσι. Και το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει τους δύο ή τον ένα βαθμό, γιατί δεν ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Και επίσης σίγουρο είναι ότι ο Άρης παίζει με κόσμο με την ΑΕΚ. Που είναι το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Αν θα παίξει με κόσμο ή χωρίς με τον ΠΑΟΚ, ούτε αυτό το ξέρουμε. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Μάλιστα. 100%. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αρχική εκτίμηση, αλλά πρέπει να δούμε και το σκεπτικό των αποφάσεων για να μιλήσουμε 100%. Τουλάχιστον εγώ όταν μιλώ θέλω να είμαι 100% βέβαιος. Γι' αυτό αναπαράγω αυτά τα οποία διαβάζω μπροστά μου, βλέπω την απόφαση και για τα οποία είμαι 100% βέβαιος. Για τα άλλα μπορεί να είμαι 99%, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί. Μάλιστα. Κάποιος έλεγε ότι αν και το 1% επικρατήσει, τελικά γίνεται 100%. Όπως να μας πει τουλάχιστον, αν από αυτό που διαβάζετε, κύριε Γρόλια, πώς πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι οδηγήθηκε εκεί το ΑΣΕΑΔ. Κοιτάξτε, οδηγήθηκε εκεί το ΑΣΕΑΔ και αυτό θα το ξέρουμε μετά το σκεπτικό, ακριβώς τι έλαβε υπόψη του. Πάντως, εκτίμησε διαφορετικά τα πραγματικά γεγονότα όπως αυτά τα είχαν αντιληφθεί οι διαιτητές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο μπορώ να πω. Γιατί τελικώς αυτά τα οποία εκθέσαμε στο ΣΕΔ αυτό ήταν, ότι υπήρχε μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαν αντιληφθεί οι διαιτητές και άρα λοιπόν είχαν οδηγηθεί σε μια ασφαλμένη απόφαση. Σε αυτό συνηγορούσε και η έκθεση της αστυνομίας, η οποία ήταν με βάση αυτά τα οποία ισχυριζόμασταν ήταν ταυτόσιμη, όπως επίσης και το γεγονός ότι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου υπήρχε μια πληθώρα εκδηλώσεων, οι οποίες εκδηλώσεις επιβάλλαν την ασφαλή εκένωση του γηπέδου, έτσι ώστε να μην διατραχθεί ο περιβάλλον χώρος, να μην έχουμε ούτε επεισόδια, αλλά ούτε και να υπάρχει κάποιος πιθανός τραυματισμός από κάποια γρήγορη βιαστική εκένωση, και λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε ότι το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Και κατά δεύτερο, ότι το. Πρώτο μέλημα και της αστυνομίας είναι να υπάρχει ασφάλεια στην αποχώρηση των φιλάθλων και όχι αποχώρηση και μόνο. Πολύ απλά δεν υπήρχε ευθύνη της ΚΑΕ Άρης για τη μη έγκαιρη εκένωση του γηπέδου που ζητήθηκε. Αλλά και σε αυτά ακόμη τα λέω με κάποια σχετική επιφύλαξη όσον αφορά την ερώτησή σας, το τι δέχτηκε ακριβώς το ΣΕΑΔ, τι έλαβε πραγματικά υπόψη, είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώσουμε 100% διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης. Πείτε μας κάτι αναφορικά με το αν το ΑΣΕΑΔ είναι το ανώτατο όργανο. Μπορεί ο ΕΣΑΚΕ να ανατρέψει αυτή την απόφαση? Ο ΕΣΑΚΕ όχι. Κοιτάξτε, θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ.
Αυτό όμως στην προηγούμενη περίπτωση είναι και χρονοβόρο. Άρα και δεν υπάρχει και θέμα αναστολής εκ μέρους του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά την άποψή μου. Άρα για μένα φαντάζει εντελώς απίθανη αυτή η προοπτική. Εξάλλου και η στάση που είχε τηρήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι τώρα ήταν ότι αφήνουμε το ΑΣΑΔ να αποφασίσει και ό,τι αποφασίσει. Γι' αυτό το λόγο δεν παραστάθηκε. Άρα, μόνο αν πάει ο ΠΑΟΚ στο Συμβούλιο Επικρατείας μπορεί να, όχι να ανατραπεί, να το διεκδικήσει. Να το διεκδικήσει, ναι. Αυτό όμως θα είναι και κόντρα σε όλες τις τοποθετήσεις που έχουν κάνει τις δημόσιες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αφενός. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Κύριε Γρόλια, εσείς δεν ήσασταν που εκπροσωπήσατε την ΚΑΕ στην υπόθεση αυτή. Ναι. Θέλετε να μας πείτε σε τίτλους ουσιαστικά την υπερασπιστική σας γραμμή. Δηλαδή, αυτό που καταφέρατε σήμερα. Να το πω πιο απλά, πατήσατε κάπου, ρε παιδί μου. Πού ήταν αυτό που πατήσατε για να έρθει τούμπα η απόφαση αρχική? Είχαμε αρκετούς άξονες τους οποίους υποστηρίξαμε. Δηλαδή, πρώτον ήταν ότι κακώς δόθηκε συγκεκριμένος χρόνος για την εκένωση. Δεν προβλέπεται, καταρχάς, πουθενά δεν προβλέπεται η εκένωση του γηπέδου για τους συγκεκριμένους λόγους. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που να προβλέπεται τους κανονισμούς για να εκενωθεί ένα γήπεδο, αν ληφθεί τέτοια απόφαση. Σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που έχουμε επανειλημμένα υβριστικά συνθήματα και όχι σε κάτι το οποίο επικαλούν οι διαιτητές ότι έγινε. Ναι. Προσθέτως, αυτό το οποίο ανέφεραν στο φιλοαγώνα οι διαιτητές δεν προέκυπτε από κανένα σημείο ούτε του βίντεο του αγώνα, ούτε όμως και από τους υπόλοιπους παράγοντες, τους υπόλοιπους που είχαν κάποια άποψη συγκεκριμένη για το τι πραγματικά συνέβη. Διαψεύδονταν. Επίσης, αυτό το οποίο ισχυριστήκαμε είναι ότι, όπως είπε και η αστυνομία, οι παράλληλες εκδηλώσεις που υπήρχαν γύρω από το γήπεδο δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια ήρεμη, μια γρήγορη εκένωση του γήπεδου, γιατί έπρεπε αναγκαστικά η αστυνομία να διοχετεύσει στα ανατολικά τον κόσμο που ήταν μέσα στο γήπεδο, ο οποίος είχε γεμίσει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ναι. Υπήρχε ο Μαραθώνιος, να θυμίσω. Υπήρχε ο Μαραθώνιος, υπήρχε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ξηφασκίας, υπήρχε η Έκθεση Κόσμημα, υπήρχε επίσης, αποφεύγεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να διευθυνθεί ο κόσμος προς το Πανεπιστήμιο για άλλους λόγους. Άρα λοιπόν υπήρχε μόνο μια μοναδική διέξοδος για την αστυνομία να τους κατευθύνει ανατολικά. Αυτό το μέλημα υπήρχε. Επίσης δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η έξοδος κινδύνου κατά κάποιο τρόπο που υπάρχει για τις περιπτώσεις εκένωσης ενός γηπέδου σαν το Νίκαλης Χόλο, που έχουμε το βοηθητικό γήπεδο, που εκεί ανοίγουν οι πόρτες και φεύγει ο κόσμος πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή η δίωδος όμως δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί εκεί ακριβώς είναι τα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας και των διαιτητών. Άρα λοιπόν ούτε από εκεί μπορούσε να φύγει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορούσε να φύγει μόνο από τις κεντρικές εισόδους. Ναι. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, κυκλικές αυτοί κλίμακες στις σκάλες, οι οποίες δεν μπορεί να οθήσει τον κόσμο να αποχωρήσει γρήγορα. Επίσης υπήρχε φωτογραφικό υλικό από το οποίο προέκυπτε ότι είχε αποχωρήσει η πλειοψηφία του κόσμου και τα άτομα τα οποία μέναν στο γήπεδο όταν αποφασίστηκε η οριστική διακοπή. Και άρα αποδεικνύαμε ότι είχε συντελεστεί η εκένωση όταν αποφασίσανε, την οποία διαπίστωσε οι διαιτητές. Στην οποία διαπίστωση κατέληξαν οι διαιτητές χωρίς να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όντας δίπλα μόνο στο. Δίπλα στη φυσούνα, στο βοηθητικό χώρο. Υπήρχαν πάρα πολλά και άλλα επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά ήταν ένα υπόμνημα 28 σελίδων, το οποίο καταθέσαμε. 28 και ήταν σελίδων. Πάρα πολύ, ναι, και πάρα πολύ μεστό. Δεν ήταν δηλαδή ένα φλίαρο υπόμνημα, ήταν μεστό με επιχειρήματα συγκεκριμένα, όπως αυτά που σας αναφέρω και πολλά που τώρα νομίζω θα μπορεί να καλύψουμε και όλη την εκπομπή σας, γιατί η διακομματική διαδικασία κράτησε πάνω από 3 ώρες στο μονομολές δικαιοδοτικό όργανο. Και ήταν και εκτενής δεδομένο το ΣΕΑΤ και ενώπιον το ΣΕΑΤ. Να ρωτήσω κάτι από περιέργεια, συγγνώμη σας διακόπτω. Επειδή το άκουσα να το λέτε, σε όλες τις περιπτώσεις, στο αθλητικό δίκαιο, να το πω έτσι, ή σε περιπτώσεις που αφορούν στον αθλητισμό, λαμβάνονται υπόψη οι φωτογραφίες, το φωτογραφικό υλικό? Υπάρχει διάταξη που λέει ότι επιτρέπεται η χρήση και του βίντεο του αγώνα. Ναι. Κάτι το οποίο είχε αναφέρει στην. Στο μπάσκετ. Για μένα είναι σωστό, απλά μου κάνει εντύπωση τώρα που το λέει, γιατί αλλού λαμβάνεται υπόψη. Στο ποδόσφαιρο δεν επιτρέπεται. Πάντως και το μονομελές διοικητικό όργανο που εξέτασε την αρχική απόφαση είχε εκτιμήσει, όπως ανέφερε ρητά, την επισκόπηση, την τηλεοπτική επισκόπηση του αγώνα.
Αυτό. Και επίσης να σας πω ότι το προβάλαμε και στη διαδικασία στο ΑΣΕΑΔ, όπου οι δικαστές είδαν κατά την εγκροματική διαδικασία τις επίμαχες. Εκείνη την ώρα που εκδικάζονταν την υπόθεση, δηλαδή υπήρχε monitor που έδειχνε τις φάσεις και τα λοιπά. Ναι, προσκομίσαμε το DVD και προβάλαμε το. Ωραίο. Μα και το δίκαιο είναι και το σωστό. Όχι μόνο για αυτή την απόφαση, για την ιστορία των πραγματικών γεγονότων. Από τη στιγμή που υπάρχει βίντεο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι η κορδέλα η οποία φαινόταν, από χαρτί, η οποία φαινόταν να αγγίζει τον διαιτητή ότι είχε ανοίξει, ότι δεν ήταν κάποια κλειστή η οποία τον τραυμάτισε, ότι ναι. Ούτε και αυτός είχε διαπιστώσει αρχικά ότι είχε χτυπήσει, ότι ήταν μια γρασμιά και μόνο. Επίσης, ότι κατά την επόμενη φάση, τα δύο δεύτερα πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, ότι δεν υπήρχε κάποιο αντικείμενο το οποίο να φαίνεται να χτυπά τον διαιτητή, ούτε υπήρχε εξφενδόνηση αναπτύρων, κερμάτων, οτιδήποτε επικαλούν στο φυλαγόνα. Πάρα πολλά σημεία ήταν, εν πάση περιπτώσει, τα οποία πιστεύω ότι συνεκτίμησε το ΑΣΕΑΔ για να καταλήξει στην τελική του απόφαση. Τώρα όμως έχουμε δύο πράγματα, κύριε Γρόνιο, που πρέπει να τα αναιρέσουμε. Ένα, πρέπει να αναιρεθούν τα μπινελίκια προς την ΚΑΕ Άρης και για εσάς και για όλους όταν χάσατε την υπόθεση στον ΕΣΑΚΕ σε πρώτο βαθμό, χάσατε σε εισαγωγικά. Και δεύτερον, τώρα οι κορδέλες θα ξαναεπιτραπούν στο Αλεξάνδριο. Κοιτάξτε, γιατί όχι μόνο ο Αριανός, ο Έλληνας φύλαθλος είναι έτσι. Βλέπει μία απόφαση και αντιδρά αμέσως. Δεν ξέρετε, δεν κάνατε, δεν ράνατε, τι είναι αυτά που κάνατε κτλ. Τώρα τι θα γίνει με αυτές τις δύο περιπτώσεις? Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρίνει κάποιους οι οποίοι ασχολούνται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά δημόσια με κάτι. Και ένα τέτοιο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζεται από όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ασχολείσαι με αυτό, όπως και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, πρέπει να δέχομαι την καλόπιστη και κριτική, όποια και είναι αυτή. Είτε θετική είτε αρνητική. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις. Βέβαια, πάντοτε πρέπει να περιμένεις την τελεσίδικη κρίση. Εμείς με χαμηλούς τόνους είχαμε εκφράσει την δυσαρέσκειά μας έναντι της πρωτόδικης απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου και γι' αυτό προσφύγαμε στο ΑΣΕΑΔ. Πιστεύαμε στην τελική κρίση του ΑΣΕΑΔ ήταν διαφορετική. Η ΚΑΕ Άρης με ιδιαίτερη σοβαρότητα αντιμετώπισε, η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, το σύγχρονο θέμα. Και εκτιμώ από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε η κένωση του γηπέδου, παρότι είχαν ακουστεί κάποιες απόψεις εκείνη τη στιγμή εν θερμό να μην εγκαινωθεί το γήπεδο, η διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ απέναντίας εξ αρχής αποφάσισε ότι θα πρέπει να αποχωρήσει την εκένωση του γηπέδου, γιατί αυτή ήταν καλός ή κακός η απόφαση των διαιτητών. Ναι. Εγώ θα σας θυμίσω ότι μάλιστα έλαβα τον άσχημο ρόλο να είμαι αυτός ο οποίος ανακοίνωσε στον κόσμο ότι πρέπει να αποχωρήσει. Ναι, ναι. Και από εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί είπα στον κόσμο ότι είναι μια άδικη απόφαση, την οποία όμως θα προσπαθήσουμε να την ανατρέψουμε. Και με αυτή τη λογική αισθάνομαι και δικαιωμένος και προσωπικά, γιατί αυτό το οποίο είπα ενώπιον 5.500 ανθρώπων τελικά ήταν αληθινή και ο κόπος αυτών των 40-45 ημερών που έχουμε, πόσοι έχουν μεσολαβήσει από τότε. Από τις 18 Οκτωβρίου είχε σταματήσει το παιχνίδι. Και εγώ, 40 μέρες, ναι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επίπονη αυτή η προσπάθεια. Αλλά όπως είπε, είναι και η προσπάθεια των αθλητών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ να μεταφέρω την απορία που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα στο μυαλό μου και νομίζω στο μυαλό όλου του κόσμου, κύριε Γρόλια. Για ποιο λόγο έκαναν τόσο καιρό, ρε παιδί μου, κράτησε τόσο πολύ αυτή η ιστορία? Για ποιο λόγο άργησαν τόσο πολύ να βγάλουν μια απόφαση? Γιατί τώρα μιλάμε για 1,5 μήνα και έτσι, και ενώ κάποια πράγματα τρέχανε. Καταρχάς, το ΑΣΕΑΔ δικάστηκε η απόφαση 6 του μηνός, 6 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, οι δικαστές αυτοί οι οποίοι δικάζουν είναι και φέτες, έχουν και άλλες ασχολίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη υπόθεση. Για τα δεδομένα του ΑΣΕΑΔ, εκτιμώ ότι σχετικά σύντομα εκδόθηκε η απόφαση. Ανταποκρινόμενοι και αυτοί στο αίτημά μας να εκδοθεί σύντομη απόφαση, έτσι ώστε. Το ΑΣΕΑΔ έκανε 20 μέρες, ας πούμε, έτσι. Ναι. 22 μέρες. Και ένας μήνας από το μάτς μέχρι να φτάσουμε στο εθνικό δικαστήριο. Αν το πας με τη δικαιοσύνη την τακτική. Είναι μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, για δεδομένα τη δικαιοσύνη είναι απίστευτα σύντομη. Πείτε μας κάτι, τώρα περιμένουμε από τον ΕΣΑΚΕ να ορίσει το παιχνίδι. Περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης των αποφάσεων την Δευτέρα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τον ΕΣΑΚΕ να πάρει τις σχετικές αποφάσεις το πότε θα γίνει ο αγώνας. Εκτιμώ με τους ίδιους διαιτητές, με τους ίδιους παράγοντες του αγώνα. Διαιτητές. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά εντάξει, θα το αποφασίσει το ΕΚΕ. Ναι. Αυτό είναι λίγο. Να ρωτήσω κάτι εγώ έτσι από. Έτσι ένα ντεσού που λέμε. Γιατί μια άσχημη παρένθεση να ήταν και για αυτούς τους διαιτητές αυτή η απόφαση η οποία τελικά ακυρώθηκε.
Βασικά ένας δεν ήταν. Ο Αναστόπουλος. Ο ένας κυρίως, αλλά είναι απόφαση των τριών. Εσείς επειδή ήσασταν εκεί, βλέπατε δηλαδή και τις αντιδράσεις και τις κινήσεις, νομίζω ο κύριος Αναστόπουλος. Ναι, ήταν ο πρώτος. Το προκάλεσε όλο αυτό. Ο Καρακατσούνης, ο δεύτερος και ο τρίτος. Να σας πω, εσείς ήσασταν ο άνθρωπος που το έμαθε και το ανακοίνωσε στον πρόεδρο. Τώρα για την απόφαση λέω. Έχω την αίσθηση ότι ενημερώθηκα από το ΣΑΤ πρώτος, ναι. Ναι. Ήθελα την αντίδρασή του να μας μεταφέρετε, ας πούμε, όταν το είπατε. Αν και νομίζω ότι πρόλαβε και ενημερώθηκε, γιατί μετά από μένα ενημερώθηκε και ο ΕΣΑΚΕ και πρόλαβε και ενημερώθηκε από τον ΕΣΑΚΕ ο πρόεδρος. Όταν του μίλησε, δηλαδή, το είχε πληροφορηθεί. Ναι. Μιλήσατε μαζί εσείς? Για μερικά δευτερόλεπτα, γιατί πραγματικά προλάβαμε εμείς. Τώρα που χτυπούσε ο Αρβανίτης στο τηλέφωνο, το βλέπει. Σίγουρα. Αλλά λέει, μιλάω στο αδιάφορο. Για μια δικαίωση για τον Ελευθέτριο Αρβανίτη, γιατί και αυτός, όπως είπατε προηγουμένως, πολλά άκουσε. Κακώς, κατά την άποψή μου, γιατί αφενός πάντα πρέπει να περιμένεις την τελική έκβαση. Και αφετέρου πρέπει να συνεκτιμάς ότι ορισμένες προσπάθειες γίνονται και απόδειξη του, και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας τώρα, ναι, ναι. Οι προσπάθειες αυτές ευωδόθηκαν. Οπότε δεν πρέπει να κριτικάρονται δυσμενώς όταν κάποιος δεν ξέρει και όλες τις λεπτομέρειες. Μα να έρθει κιόλας σε αυτή την ιστορία, δεν νομίζω να. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έλεγε ότι ήταν άδικο αυτό που έγινε, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Όλες οι πλευρές, ναι, ναι. Εγώ θα σας θυμίσω, μέχρι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν εκδώσει σχετική ανακοίνωση, η οποία μιλούσε για μια άδικη απόφαση. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος, το έχουμε πει χίλιες φορές, χρόνια τώρα το λέμε, ας πούμε, να μην δημιουργεί προβλήματα στις ομάδες με τις συμπεριφορές του, αλλά και τώρα για ψιλοπίδημα ή τέλος πάντων για μικροπροβλήματα, οι διαιτητές να διώχνουν τον κόσμο το γήπεδο που κάνουμε τόσο κόπο να τον φέρουμε και να δημιουργεί πρόβλημα στις ομάδες που κι αυτές. Παλεύουν, ας πούμε, να τα καταφέρουν με 3-60 πλέον. Εντάξει, αυτά πρέπει να προσέχουμε. Και ξέρετε, πάντως, για ένα δικηγόρο είναι πολύ πιο δύσκολο να προσπαθεί να αποδείξει το δίκιο μερικές φορές, γιατί στην προκείμενη περίπτωση, αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, θα ήταν μεγάλη πικρία, γιατί δεν κατάφερε να αποδείξει ότι αυτό που είπατε για την περιέργεια του Μασουρατή επικρατούσε. Ναι. Δηλαδή, εξάρτητα από τη δυσκολία που υπήρχε, που δεν έχει ανατρεπεί άλλη φορά απόφαση διαιτητών, κρίση διαιτητών. Γι' αυτό ήταν μια μεγαλύτερη ευθύνη για μένα, ότι θα έπρεπε να αποδείξω ότι πράγματι η Καλιάρης είχε δίκιο. Από εκεί και πέρα θα σας θυμίσω ότι αυτού του είδους η απόφαση είχε ληφθεί μια φορά ακόμη από το ΑΣΕΑΔ σε αγώνα Άρης Πανιώνιος, Πανιώνιος Άρης μάλλον, όταν 7 λεπτά πριν από την λήξη του αγώνα ο Μίσας τότε αντί για 2 βολές είχε εκτελέσει 1. Και τότε για παράβαση των κανονισμών τελικώς διατάχθηκε επανάληψη του αγώνα από το ΣΕΑΔ. Τότε όμως ήταν μια διαφορετική απόφαση, γιατί είχαμε να κάνουμε μια σαφή παράβαση του κανονισμού, δηλαδή όπου κάποιος αθλητής δεν διατάχθηκε να μην εκτελέσει μια από τις δύο βολές όπως είχε αρχικά διαταχθεί. Στην προκείμενη περίπτωση όμως είχαμε να κάνουμε μια κρίση διαιτών η οποία επανακρίθηκε. Δηλαδή η απόφαση για οριστική διακοπή του αγώνα ήταν κρίση. Δεν είχε να κάνει τόσο με τον κανονισμό όπως τον ανέφερα σε εκείνη την περίπτωση τώρα στο παιχνίδι Πανιώνιος Άρης. Γι' αυτό το λόγο είναι ξεχωριστή αυτή η απόφαση. Βέβαια, αρκεί να δούμε και το ακριβές σκεπτικό για να δούμε και τελικά ποιοι ήταν και οι λόγοι που οθήσαν το ΑΣΕΑΔ να αποφασίσει σχετικά. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Για τις διευκρινήσεις. Μας διαφωτίσατε σε μεγάλο βαθμό.